Αδέρφια, εγώ θα σταθώ λίγο στην κτηνοτροφία, επειδή ο νομός της Καλακαρδανίας είναι πρώτος νομός της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Με 1.200.000 εργοπρόβατα, με 46.000 αγελάδες, όταν η χώρα έχει 14.000.000 εργοπρόβατα στο σύνολό του. Συνεπώς ο νομός μας μεγαλύτερο σε έκταση, αλλά και πρώτος σε κτηνοτροφία. Αυτή τη στιγμή φάλεται από παντού ο κτηνοτρόφος. Δεν έχει που να σταθεί. Το γάλα κατρακύλησε στα 70 με 75 λεπτά. Το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Το ΦΠΑ στα εφόδια 24% για τις ζωοτροφές. Μας λένε ότι η φορολογία του αγρότη είναι μικρή. Ναι, είναι μικρή. Ένα 20% και 30% των αγροτών όμως πληρώνουν φορολογία υψηλή και πληρώνουν και για το λογά ασφαλιστικές εισφορές πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Άρα, μια οικογένεια αγροτών και κτηνοτρόφων δεν έχει ένα όνομα μέσα για να ασφαλίσει. Από αυτή την αγροτική δραστηριότητα ζει όλη η οικογένεια. Και από αυτή την δραστηριότητα πληρώνουν όλοι τις υποχρεώσεις του. Συνεπώς, ο κτηνοτρόφος που ήταν το βαρύδι για τον νομό του Λακαρδανίας διαλύεται, ξεχειρίζεται η ανθρωπιστή αυτή η κατάσταση. Είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν εμάς. Είναι το πετρέλαιο το οποίο δεν μπορούμε να γεμίσουμε ένα ρεσβάρα από τρακτέρ για να μπει στο χωράφι. Και όταν το γεμίσει μια φορά δεν θα έχει καλλιέργεια και αποτέλεσμα. Έτσι, θα πρέπει λοιπόν το αφορολόγιο το πετρέλαιο να βάλει ο νέος υπουργός σε προτεραιότητα. Τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών θα πρέπει να τις φέρει σε επίπεδα λογικά και σωστά και να προχωρήσουμε και να πούμε ότι αύριο θα υπάρχουν αγρότες και θα πούνε νέοι άνθρωποι μέσα στον κλάδο. Γιατί είμαστε γυρασμένος πληθυσμός. Αυτό είναι.